Κυδεύεται σήμερα μεγάλο Σάββατο ο Νικόλαος Μπούρας, ηλικία 88, απεβίωσε στο νησί της Κο. Ένα νησί το οποίο αγάπησε με όλη τη ψυχή του και έζησε όλα του τα χρόνια μαζί με τη σύντροφό του Ευαγγελία. Ένας άνθρωπος ευπροσίγορος, καλοσυνάτος, ευγενικός, χαμογελαστός πάντα. Ένας σύντροφος πολύτιμος για την κυρία Ευαγγελία. Πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε τη χαρά να μας φιλοξενήσει στο σπιτικό του στην Κο και να κουβεντιάσουμε μαζί του στο όμορφο μπαλκόνι με θέα την παλιά αγορά και την πλατεία Ελευθερίας για τις μέρες τις παλιές και για το πώς τον αντιμετώπισαν οι Κόοι όταν πρώτο ήλθε εδώ και πώς έζησε τη ζωή του μαζί μας. Θέλω να μου πείτε ποια ήταν η εντύπωση σας όταν πρωτοήρθατε στην Κο, πότε ήρθατε βέβαια, ποια ήταν η πρώτη σας εντύπωση από το νησί και βέβαια η γνωριμία σας με την κυρία Μπούρα. Περίπου αναμενόμενη η ερώτηση. Δεν θα δω τις ευκαιρίες για να πω ότι το πρώτο παιδί με τον Νοεμβρίου του 65, διασύζοντας το διάδρομο του Ιπποκρατίου Γυμνασίου ένα ομιχλώδες πρωινό, βρέθηκα σε μια κατάμεστη αίθουσα γεμάτη από γονείς και δαιμόνες, μαθητές και μαθήτριες. Εδώ είναι το ρεφέν. Δεν μπορούσα να σηκώσω τη χείρα προς αίτημα. Πανζουλισμός, διαχές, ζητοκραδιές, το τι γίνεται. Κοιτάζω τον δεσπότη και στρατιωτικό διοικητή να κοιτάζουν να γίνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πρώτη φορά γίνονται. Εικάζω ό,τι έλεγα. Και τι, εγώ είχα την ψευδέστηση ότι είμαι εξυπνότερος ή ομορφότερος. Ποτέ τέτοια πράγματα. Απλώς στο πρόσωπό μου ο κοακός πολιτισμένος λαός έβλεπε τον εκπρόσωπο του κράτους. Στο λαό αυτό της Δωδεκανήσου που επί 2.500 χρόνια υπέστη πολλαπλά πλήματα. Και σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη ιστορικά, έτσι δεν είναι, λίγο μετά είχαμε την ιστορία. Ναι, έχετε δίκιο που αναφέρετε στα τωρινά, αλλά 2.500 χρόνια πάλευε και διατήρησε τη φλόγα, την ελληνική κλπ. Η σφίσμα τόσο πολλών δεξιοτήτων. Εκεί είδατε την Ευαγγελίτσα? Όχι. Εμπράδυνε. Μετά θα μία έτσι να γευθώ ένα κόκκινο κρέας εδώ στο σπίτι της κάποτε. Το καφενείο δηλαδή την είδατε. Ναι. Πάγατε κοκκινιστό. Κοκκινιστό, βέβαια, και νόστιμο. Και λέτε εδώ να γνωρίσουμε την νοικοκυρά και την κοπελιά που το φτιάχνει. Σαν να διαφέρει από τις άλλες, λέω. Έτσι πάρα πολύ. Και πράγματι η μακρά μου εμπειρία και μετέπειτα δηλαδή κατέληγε σε αυτό το συμπέρασμα. Είναι διαφορετική από τις άλλες. Ναι, και υπήρξαν και φωνές. Μου λέει ένα, λέει αυτός δεν μπορούσε να πάρει μια γιατρέσα. Σιγά τα. Περάσατε πάρα πολλά χρόνια μαζί, στηρίξατε ο ένας τον άλλον, γύρισατε όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης σας, αλλά καταλήξατε στην Κο, αυτό το πολύ όμορφο σπίτι πάνω από το παλιό καφενείο στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστώ τον Θεό, όχι μόνο δεν μετάνιωσα, αλλά επακολούσε η βράβευση του Δήμου της Κο για ό,τι έκανα στην Κο, αλλά και τη συμπαράσταση την οποία έδειξα στην οικογένεια του αδερφού της κλπ. Και χαίρομαι μέχρι σήμερα αυτό τούτο πράττω και ευχαριστούμε.